Λοιπόν, εδώ είμαστε στον αέρα με τον Νίκο Χρυσόγελο, ευρωβουλευτή Οικολόγων Πράσινων. Χίλια, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε? Καλά, μια χαρά. Αποφασίσατε την αυτόνομη κάθοδό σας στις εκλογές. Θέλω να σας ρωτήσω πώς θα επιχειρήσετε, τώρα που υπάρχει και λίγο περισσότερος χρόνος, να δώσετε ένα δυναμικό παρόν στη δημόσια διαβούλευση και στην παρουσίαση θέσεων, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα ο πολίτης να παρακολουθήσει τις θέσεις σας και να τις αποδεχθεί ή να μην τις αποδεχθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει να ακουστούν οι θέσεις σας, να ζητούμε. Έχετε δίκιο. Νομίζω καταρχήν ότι θα πρέπει να σκεφτούμε ότι σε 6 Μάη ο κόσμος ψήφισε με οργή για να διώξει τα δύο κόμματα από την εξουσία. Αλλά ταυτόχρονα ψήφισε για να υπάρχει μια εναλλακτική πρόταση πολιτικής και μια νέα διακυβέρνηση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν και στις 17 Ιουνίου δεν έχουμε μια πρόταση συνεκτική για τη διέξοδο από την κρίση, αυτό νομίζω θα μας οδηγήσει σε πολύ βαθιά, ακόμα μεγαλύτερη κρίση μάλλον. Και νομίζω ότι αυτό που πρέπει να γίνει τουλάχιστον με τις 17 Ιουνίου είναι τα πολιτικά κόμματα να μιλήσουν σε προγραμματική βάση. Εμείς λέμε ότι αποτελούμε μία τρίτη άποψη πάνω στο θέμα της κρίσης. Υπάρχουν τα κόμματα τα κυρίαρχα, τα δύο που κυβερνήσανε τόσα χρόνια τη χώρα, και αυτά λένε ότι η συγκεκριμένη πολιτική που ακολουθείται είναι μονόδρομος. Υπάρχει μια άλλη άποψη, η οποία λέει ότι έχει μία πρόταση, αλλά παίζει πάρα πολύ, ρισκάρει πάρα πολύ. Και νομίζω ότι σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε ως χώρα, δεν μπορεί να παίζει μπλόφα ή να κάνει σπασμωδικές κινήσεις. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι χρειάζεται μια συνεκτική πρόταση, πρώτα απ' όλα ως χώρα. Πώς θα βγούμε από την κρίση, πώς θα αντιμετωπίσουμε τα δημοσιονομικά μας προβλήματα, πώς θα πετύχουμε αναζωογόνηση οικονομίας, πώς θα δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας σήμερα, γιατί υπάρχουν πάνω από 1.100.000 άνεργοι άνθρωποι. Και θα πρέπει να σκεφτούμε το σήμερα, όχι μετά από 5 χρόνια, μετά από 10 χρόνια. Άρα θέλουμε μια συνεκτική πρόταση που θα απαντάει τι κάνουμε σήμερα. Αυτή η πρόταση να είναι και πρόταση κυβέρνηση. Και μετά, και να πω, χρειαζόμαστε και μια πρόταση συνεργασιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή, για να βγούμε από την κρίση, χρειαζόμαστε αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη μπορεί να είναι αποτέλεσμα μόνο μιας ευρωπαϊκής συμμαχίας. Εάν εμείς πάμε μόνοι μας κόντρα σε όλους τους άλλους και λέμε ότι εμείς είμαστε μόνοι μας, τότε θα γίνει αυτό που έκανε και ο κύριος Παπανδρέου. Δηλαδή, μόνος του δεν κατάφερε να διαμορφώσει σχετισμούς για να διαπραγματευτεί σωστά μια πολιτική αλληλεγγύης προς την Ελλάδα. Από την ανάποδη πλευρά τώρα ρισκάρουμε κόντρα σε όλους να μείνουμε πάλι μόνοι μας, αλλά αυτή τη φορά να βγούμε και από την Ευρωζώνη. Και τότε θα είναι η πλήρης καταστροφή, γιατί η έξοδος από την Ευρωζώνη σημαίνει λιτότητα απερίγραπτη τουλάχιστον για τα επόμενα 3-5 χρόνια. Δηλαδή, δεν είναι ότι θα βγούμε από την Ευρωζώνη και κάποιος θα πληρώνει για μας. Θα βγούμε από την Ευρωζώνη και δεν θα υπάρχουν χρήματα. Το είπε λίγο, αν θέλετε, πολύ παραστατικά ο Ντάνι Κονμπετίτ, είπε: από τη μια μεριά έχουμε μια ανόητη πολιτική που γίνεται σήμερα, από την άλλη έχουμε μια τρελή πολιτική που λέει ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε στην Ευρωζώνη αν, και θα παίρνουμε τα λεφτά από κάποιους. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, πραγματικά πρέπει να έχουμε μια συγκρατημένη πολιτική. Έχουμε ένα τηλεφώνημα, ρωτάει ένας τηλεθεατής, ποια είναι η θέση των Οικολόγων Πρασίνων για τους συμβασιούχους του δημοσίου. Θα ζητήσετε, αν συμμετέχετε σε ένα κυβερνητικό σχήμα, την απόλυσή τους ή την παραμονή τους? Κοιτάξτε, βλέπετε ο κόσμος αγωνιά στο αν θα έχει δουλειά αύριο. Εγώ την καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά αυτήν την ερώτηση. Ναι, συμφωνώ. Βέβαια, κοιτάξτε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 1.100.000 άνεργοι και πρέπει να δούμε και με αυτούς τι κάνουμε. Δεν είναι μόνο αυτοί που είναι στο δημόσιο. Είναι και αυτοί που σήμερα είναι άνεργοι και πρέπει να έχουμε ταυτόχρονα προτάσεις και για αυτούς που είναι στο δημόσιο και περιορίζεται πάρα πολύ ο μισθός τους, ή αυτοί που είναι συνταξιούχοι και περιορίζεται πάρα πολύ ο μισθός τους, αλλά να νοιαστούμε και αυτούς που είναι σήμερα άνεργοι. Και για τους δύο πρέπει να έχουμε λύσεις. Για αυτούς που είναι συμβασιούχοι στο δημόσιο ή αυτοί που είναι, αν θέλετε, στο δημόσιο γενικότερα. Το δημόσιο πρέπει να γίνει αποτελεσματικό, δηλαδή πρέπει να έχει αποτελεσματικότητα και να βοηθάει τον πολίτη να λύνει τα προβλήματά του. Άρα θέλουμε μία αλλαγή στη διοίκηση, έτσι ώστε πραγματικά να περιορίσουμε τη γραφειοκρατία της διοίκησης και να περιορίσουμε τον κόσμο που δουλεύει στη γραφειοκρατία και αυτός ο κόσμος να δουλέψει σε κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς τομείς, έτσι ώστε να βοηθεί ο πολίτης, ο οποίος σήμερα έχει χάσει ένα μεγάλο μέρος του εισοδήματός του. Δηλαδή, χρειαζόμαστε ένα κοινωνικό κράτος αποτελεσματικό. Να σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Δείτε το σύστημα της υγείας πώς δουλεύει. Δηλαδή, έχουμε πάρα πολλούς γιατρούς που δουλεύουν στο γραφειοκρατικό μηχανισμό. Αυτοί οι γιατροί όμως θα χρειαζόταν να είναι στα κέντρα υγείας, στα νησιά, στα χωριά. Όπως και στελεχώς κλινικών
ανισόρροπες, δηλαδή ναι. Πάμε σε τμήματα που μας βολεύουν ή που είναι ωραία η πίτα και δεν πάμε αλλού και τέτοια. Ναι. Αυτό είναι δικό μας καθαρά, έτσι. Βεβαίως, αυτό θα... γιατί είναι κάτι που μας ρωτάνε πολύ και οι Ευρωπαίοι. Δηλαδή λέει ότι μα είναι δυνατόν ας πούμε, να μην έχετε ένα αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα 2 χρόνια μετά την... όλη αυτή την τεράστια κρίση. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνει μια χώρα που περνάει αυτή την κρίση είναι να διοργανώσει τον φορολογικό μηχανισμό. Έτσι ώστε να περιορίσει την παραοικονομία και τη φοροδιαφυγή και να ελέγξει τις γκρίζες περιουσίες των τελευταίων 30 χρόνων. Δηλαδή, τώρα νομίζω χτες ανακοινώθηκε μια διαδικασία μετά από 2-3 χρόνια κρίσης. Θα έπρεπε να ελέγξουμε με εύκολο τρόπο όλες τις περιουσίες αυτών που ήταν στελέχη πολιτικά, στελέχη στη διοίκηση και είχαν την ευθύνη κάποιων προγραμμάτων. Έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να αποδείξουν ότι πράγματι η περιουσία την οποία έχουν σήμερα ήταν με βάση νόμιμες διαδικασίες και δεν ήταν μαύρο χρήμα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι πρωταρχικό, είναι το αλφάβητο θα λέγαμε της διαδικασίας. Και αυτό πρέπει να δείξουμε ότι έχουμε διάθεση να το ελέγξουμε. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να είμαστε στα όρια της επιβίωσης ως χώρα και να υπάρχουν 200 δισεκατομμύρια χρήματα Ελλήνων καταθετών σε ελβετικές τράπεζες και σε άλλες τράπεζες. Πρέπει να δούμε αν αυτά τα χρήματα είναι από νόμιμες διαδικασίες, αν έχουν πληρώσει φόρους ή αν προέρχονται από γκρίζες διαδικασίες, γκρίζες περιουσίες. Είναι ένα από τα 7 σημεία στα οποία στη συνέντευξη τύπου που κάναμε πρόσφατα με τον Ντάνι Κονμπετίτ στο Στρασβούργο, στο Ευρωκοινοβούλιο, παρουσιάζοντας προτάσεις των πράσινων ευρωβουλευτών, είπαμε ότι πρέπει η Κομισιόν να βοηθήσει την Ελλάδα να διαπραγματευτεί με μεγάλη διαπραγματευτική δυνατότητα, να διαπραγματευτεί με την Ελβετία, έτσι ώστε να δώσει στοιχεία Ελβετία για όλες τις καταθέσεις Ελλήνων στις τράπεζες εκεί, έτσι ώστε πράγματι να ελέγξουμε. Δεν λέω ότι όλα τα χρήματα που είναι εκεί είναι από γκρίζες περιουσίες, αλλά πιθανά μερικοί δεν έχουν πληρώσει φόρους, οι άλλοι μπορεί να έχουν γκρίζες περιουσίες και έχουμε δει ότι κατά καιρούς να γίνεται τέτοια συζήτηση. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να πιέσει την Ελβετία. Το έκανε η Αμερική, αλλά πρέπει να το κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για την Ελλάδα και για άλλες χώρες, έτσι ώστε πράγματι να δούμε καταρχήν τι γίνεται με την τεράστια φοροδιαφυγή στην Ελλάδα. Έχουμε όμως φτάσει εδώ, σαν αντιέξοδο. Θέλω να πω, κύριε Χρυσόγελε, ότι στις προηγούμενες εκλογές ούτε οι κεντροδεξιές ούτε οι κεντροαριστερές δυνάμεις κατάφεραν να συνεννοηθούν σε μια πλατφόρμα για να κυβερνηθεί η χώρα. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, πάλι πάμε σε μια ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ, μικρή άνοδο της Νέας Δημοκρατίας, ελάχιστη άνοδο για το ΠΑΣΟ κτλ. Αλλά και πάλι τα αποτελέσματα, τουλάχιστον όπως είναι τώρα, γιατί είναι επισημαίνω ότι είναι νωρίς, δεν δίνουν σε καμία περίπτωση αυτοδύναμη κυβέρνηση. Θα κάνουμε εκλογές σε ΣΑΙΔ, δηλαδή αυτή τη δουλειά θα κάνουμε 180 εκλογές. Έχετε δίκιο, κοιτάξτε. Αυτό δεν δείχνει ανοριμότητα στο πολιτικό σύστημα, να μην μπορεί να συνεννοηθεί είτε προς την αριστερά είτε προς τα κεντροδεξιά. Εντάξει, καταρχήν νομίζω ότι όπως είναι τα πράγματα, κανένα κόμμα δεν θα πάρει αυτοδυναμία, ακόμα και αν πάρει το πρώτο κόμμα 30-32%. Μόνο λόγω του εκλογικού νόμου θα πάρει τις 50 έδρες, αλλά προφανώς στην κοινωνία δεν θα έχει πλειοψηφία. Για να λυθούν σήμερα τα προβλήματα που υπάρχουν, θα έπρεπε να υπάρχει μια πολιτική συζήτηση, να υπάρξει μια συμφωνία σε ένα σύνολο θεμάτων στα οποία απαιτούνται θεσμικές αλλαγές, βαθιές αλλαγές και θέματα στα οποία πρέπει να έχει. Για να γίνουν αυτές οι αλλαγές, πρέπει να υπάρχει μια υποστήριξη από την πλειοψηφία της κοινωνίας. Άρα, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να συζητάμε σαν πολιτικά κόμματα είναι ποια είναι αυτά τα θέματα μεταρρυθμίσεων στα οποία μπορεί να υπάρξει συμφωνία. Και με βάση αυτό, ανεξάρτητα ποια θα είναι η κυβερνητική σύνθεση, να προχωρήσουν αυτές οι αλλαγές. Και νομίζω ότι δεν είναι θέμα μόνο των πολιτικών κομμάτων, είναι θέμα και των κοινωνικών φορέων. Δηλαδή, κανονικά αυτό που προτείνουμε εμείς είναι πρώτα σε κάθε περιφέρεια, τα περιφερειακά συμβούλια μαζί με τους φορείς να διαμορφώσουν ένα αλλακτικό σχέδιο εξόδου από την κρίση. Οι 13 περιφέρειες, τα 13 περιφερειακά συμβούλια να συνεδριάσουν από κοινού με τη νέα Βουλή και να διαμορφώσουν ένα στρατηγικό σχέδιο της χώρας για διέξοδο από την κρίση. Αλλά να είναι με την πλειοψηφία, με την υποστήριξη πλειοψηφίας της κοινωνίας. Αυτό λοιπόν είναι το προαπαιτούμενο για οποιαδήποτε κυβέρνηση. Γιατί ακόμα και αν έχουμε μια κυβέρνηση που θα έχει το 30-35%, αυτή η κυβέρνηση στη σημερινή κρίση δεν αντιπροσωπεύει την πλειοψηφία, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, ακόμα και αν πάρει τις 50 έδρες, που είναι παράλογο. Άρα λοιπόν πρέπει να συζητήσουμε πραγματικά τι θέλουμε να κάνουμε ως χώρα. Ποια είναι η προοπτική μας, ποιο είναι το μέλλον μας και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έτσι κι αλλιώς είναι δικά μας προβλήματα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να λέμε. Όχι μόνο, πρέπει να πούμε μια εναλλακτική πρόταση. Δηλαδή ότι θα πετύχουμε τη δημοσιονομική εξυγίανση, θα πετύχουμε τις μεταρρυθμίσεις με ένα καλύτερο τρόπο από αυτόν που περιλαμβάνεται στο μνημόνιο, με ένα αποτελεσματικό τρόπο ένα λεπτό. Κύριε και με συμμαχίες. Καταρχάς,
τμήματα του μνημονίου θα έπρεπε να είναι κομμάτι της πολιτικής της ασκούμενης εδώ και χρόνια. Έτσι. Ενώ τη γραφειοκρατία, τον υπερπληθυσμό σε θέσεις που δεν υπάρχουν, τις αόρατες υπηρεσίες, όλα αυτά δεν θα έπρεπε να μας τα αποδείξει κανείς και είναι γεγονός. Υπάρχουν και απάνθρωπα σημεία τα οποία αμφισβητούνται τώρα και σαν να αναβλέπεται το διάλογο στην Ευρώπη. Όμως, εδώ δεν υπάρχει μία πολιτική πρόταση που να συνδυάζει, είπατε, να μπει στον κόσμο το θέμα του σε τι βάζουν προτεραιότητα τις μεταρρυθμίσεις. Βεβαίως. Και να γίνει διάλογος. Πάρα πολύ λογικό. Δεν έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα αυτό. Βεβαίως, αλλά είναι και ο μόνος τρόπος να βγούμε από την κρίση. Δηλαδή να κάτσουμε να πούμε σε αυτά τα 50 θέματα που να συμφωνήσουμε. Ακούστε, στέλνουν ένα μήνυμα και λένε στα μεγάλα κόμματα. Είσαστε άδικοι. Διότι αυτά που έπρεπε να έχετε κάνει, την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών, τον εξορθολογισμό των δαπανών, μπουρ, τη φοροδιαφυγή, δεν τα έχετε κάνει. Και έχετε την εύκολη λύση με την απειλή της δραχμής. Ναι. Δεχτείτε περικοπές τάξεων, μισθών. Μα οι περικοπές γίνονται γιατί δεν είναι αποτελεσματικό και η λειτουργία του κράτους. Ναι, αλλά δηλαδή, δεν μπορείς να. Γιατί μεγαλώνει η ύφεση. Δεν μπορείς να πας στα 150 ευρώ. Έχετε πολύ δίκιο. Θα έλεγα, δηλαδή, οι μεγάλοι ευθυνείς πολιτικές δυνάμεις, γιατί δεν έχουν κάνει ένα εναλλακτικό σχέδιο στο οποίο θα πούνε θα μειώσουμε τα ελλείμματα, αλλά όχι κόβοντας τους μισθούς, όχι κάνοντας εσωτερική υποτίμηση και ρίχνοντας μισθούς σε επίπεδα τριτοκοσμικά, αλλά βελτιώνοντας τη λειτουργία του κράτους, μειώνοντας τη φοροδιαφυγή, ελέγχοντας συγκρίσεις περιουσίες. Υπάρχει εναλλακτική πρόταση. Αυτό λέμε και εμείς ως οικολόγοι πράσινοι και οι πράσινοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι υπάρχει ένας τρίτος δρόμος. Δεν είναι αυτός ο δρόμος της πόλωσης που όλα τα κάνει άσπρα μαύρα. Έτσι. Είναι ένας τρίτος δρόμος που έχει ρεαλιστικές προτάσεις, προτάσεις διεξόδου και είναι πολύ σημαντικό να συζητήσουμε τι πρέπει να πετύχουμε εμείς ως κοινωνία. Είπατε πολύ σωστά για διάφορα θέματα. Να σας πω, αυτό που λέμε και είπαμε και δημόσια σαν πράσινοι στο Ευρωκοινοβούλιο είναι το δεύτερο σημαντικό θέμα στις προτάσεις μας. Είναι το γεγονός ότι πρέπει να γίνει προσαρμογή των όρων του μνημονίου. Γιατί το μνημόνιο είναι ένας δανεισμός. Αλλά οι όροι που συνοδεύουν αυτό το δανεισμό πρέπει να προσαρμοστούν στις ευρωπαϊκές αξίες, στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Εάν λοιπόν θέλουμε να κάνουμε μεταρρύθμιση των όρων του μνημονίου, πρέπει να κάτσουμε ως κοινωνία και να πούμε: κοιτάξτε, αυτό δεν συνάδει με ευρωπαϊκές πολιτικές. Σας λέω ένα παράδειγμα. Υπάρχει πολιτική ευρωπαϊκή που λέει: θέλουμε να πετύχουμε ασφαλείς, βιώσιμες, δίκαιες συντάξεις. Αυτό που γίνεται στην Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση, βέβαια. Υπάρχει πολιτική ευρωπαϊκή, τη συζητήσαμε χτες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και υπερψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία, δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους πολίτες, για νέους ανθρώπους που είναι άνεργοι, σήμερα ένας στους δύο τουλάχιστον. Εμείς ως κοινωνία λοιπόν δεν κάνουμε τίποτα. Υπάρχουν πόροι στο ευρωπαϊκό επίπεδο, πάνω από 2 με 3 δισεκατομμύρια. Μπορούμε να κερδίσουμε επιπλέον πόρους και είναι ανίκανη η κεντρική διοίκηση να φέρει χρήματα εδώ πέρα για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Και όταν το κάνει με έναν τρόπο που απλώς παταλιούνται πόροι σε σεμινάρια και σε μελέτες. Υπάρχει λοιπόν ένα εργαλείο που λέει να δημιουργήσουμε ένα ταμείο εγκυοδοσίας για τους νέους. Να υπάρχουν κεφάλαια, να πάνε κατευθείαν στους νέους, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, να πάνε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να πάνε σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Οι χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τρέχουν από το 7 για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχουμε απορρόφηση στο 12, 1,22%. Έχουμε, κοιτάξτε, από 4 δισεκατομμύρια που υπάρχουν για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχουν απορροφηθεί περίπου 11 εκατομμύρια, στις λίγο παραπάνω τώρα, και το καινούριο πρόγραμμα που βγαίνει πάλι με τους ίδιους όρους, να μην υπάρχει κρίση, λέει δηλαδή. Και γι' αυτό 80% των αιτήσεων απορρίπτονται από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τι λέει, ότι δεν πρέπει να χρωστάς, δεν πρέπει να είσαι βιώσιμη κτλ. Αυτό χρωστάει, θέλει βοήθεια. Ακριβώς επειδή τώρα χρωστάς. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να κινηθείς. Δεν μπορεί να πάρεις κεφάλαια κίνησης, δεν μπορεί να πάρεις χρήματα για να κάνεις εξυγχρονισμό. Και αν εγκριθεί το πρόγραμμά σου, το 20% στην καλύτερη περίπτωση των προγραμμάτων εγκρίνονται, αυτά τα προγράμματα για να πάρεις τα χρήματα πρέπει να τα έχεις δαπανίσει. Και δεν είναι και πλέξιμη δαπάνη του ΦΠΑ. Αυτό που λέμε λοιπόν εμείς ως πράσινοι είναι ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα ταμείο εγκυοδοσίας, ώστε να υπάρχει προκαταβολή και να υπάρχει επίσης και βοήθεια σε αυτούς που σήμερα είναι στα όρια της επιβίωσης. Γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να βγούμε από την κρίση. Δηλαδή, αυτό ακριβώς λέω ότι πρέπει να έχουμε μια συγκροτημένη πολιτική διεξόδου από την κρίση. Αλλιώς δεν πάμε πουθενά με συνθήματα άσπρο-μαύρο, υπέρ ή εναντίον ή καταγγελίας. Δηλαδή, πρέπει να πάμε σε μια μεταρρύθμιση, αλλά παράλληλα πρέπει εμείς να οργανωθούμε ως κοινωνία, να αποδείξουμε ότι πετυχαίνουμε στόχους, ώστε να πάμε και να ζήσουμε και επιπλέον πόρους. Εμείς ως πράσινοι λέμε επιπλέον πόροι για την Ελλάδα. Η απάντηση συνήθως που έρχεται από την Κομισιόν είναι: μα εδώ δεν απορροφάει τους 15 δις που υπάρχουν για την Ελλάδα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο δύσκολο είναι να πείσεις ότι πρέπει να δοθεί βοήθεια επιπλέον στην Ελλάδα και υπάρχει αυτή η βοήθεια, γιατί σήμερα, μάλλον στις 23, έγινε η άτυπη σύνοδος κορυφής, αλλά
τέλος Ιουνίου θα γίνει η μεγάλη συζήτηση. Μιλάμε τώρα για 82 δισεκατομμύρια επιπλέον για την κρίση, αλλά η Ελλάδα δεν είναι έτοιμη να απορροφήσει ούτε τα 15 δις που της αντιστοιχούν εκείνης. Πώς θα απορροφήσει επιπλέον χρήματα για νέους άνεργους, για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για νέες, για καινοτόμες παρεμβάσεις, όταν δεν μπορεί να λειτουργήσει ο μηχανισμός. Αυτό που λέμε λοιπόν εμείς και είπαμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο ως πράσινοι ευρωβουλευτές είναι να περάσουν οι πόροι κατευθείαν στην τοπική και στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, αλλά εφόσον έχει προγράμματα ακριβώς για τα θέματα της απασχόλησης των νέων, των ανέργων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και γενικά των κοινωνικών και περιβαλλοντικών υποδομών. Δηλαδή, να παρακάμψουμε την κεντρική διοίκηση, θα ασκήσουμε μεγάλη πίεση στην Κομισιόν έτσι ώστε να αποδεχτεί κάτι τέτοιο και όπου χρειάζεται να μην υπάρχει καν υποχρέωση για συγχρηματοδότηση, δηλαδή να είναι 100% η ενίσχυση. Αλλά με δεδομένο όμως ότι πρέπει να είναι έτοιμες και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση και η αυτοδιοίκηση τοπική για να μπορεί να δημιουργήσει προγράμματα. Αλλά να υπάρχουν και πόροι που να πάνε κατευθείαν στους άνεργους νέους, ώστε πραγματικά να έχουν άμεση ωφέλεια. Δηλαδή την επόμενη μέρα μπορούν να πάρουν χρήματα και να στήσουν μια δραστηριότητα ή να ασχοληθούν κάπου, να προσφέρουν στην κοινωνία, αλλά να υπάρχει μια χρηματοδότηση ευρωπαϊκή για τα επόμενα 2-3 χρόνια, ώστε πραγματικά μέσα αυτά τα χρόνια να οργανωθούν. Ένα πρόβλημα. Είναι πράγματα που κάνουν σε άλλες χώρες. Δηλαδή πρέπει και εμείς να το οργανώσουμε λίγο. Δύο προβλήματα υπάρχουν. Το ένα είναι ότι για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων τα υπουργεία, προκειμένου να έχουν το γνωστό, νομίζω, ψηφοθερικό έλεγχο, έχουν δημιουργήσει ένα γραφειοκρατικό πράγμα απίστευτο. Ναι. Είναι εχθρικό το περιβάλλον, δηλαδή, για μία πρόσβαση στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Το άλλο είναι ότι όταν υπάρχουν άνθρωποι, μας τα έλεγε εδώ προφέρει ένας τέλεχος περιφέρειας μέχρι πρόσφατα, η κυρία Μπεδάκη, η οποία είχε κάνει μία επιστολή έτσι, στο πλαίσιο ενός προγράμματος και είχε προτείνει στο πολιτικό της προϊστάμενο 5 θέματα που θα απλοποιούσαν και θα βελτίωναν δικά μας θέματα τα πράγματα και της απάντησε με επίπληξη αντιμέπαινο, γιατί ήταν αδιάκριτη και τόλμαγε να φύγει το μηχανισμό. Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχει γραφειοκρατία και στις Βρυξέλλες, εδώ όμως τα δικά μας τα υπουργεία κάνουν το δύσκολο πανδύσκολο. Βεβαίως, γιατί η προσέγγιση είναι εντελώς γραφειοκρατική, δεν είναι στραμμένη στο αποτέλεσμα. Επειδή είμαι τώρα και στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συζητάμε πολύ αυτά τα θέματα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνολικά, η όλη συζήτηση είναι πώς θα γίνει η χρήση των πόρων αποτελεσματική. Δηλαδή, πώς θα πάμε από τη γραφειοκρατία και την απορρόφηση πόρων στο αποτέλεσμα και σε επιδόσεις. Δηλαδή, αυτό που θέλουμε είναι να γίνονται τα προγράμματα με ένα ευέλικτο τρόπο, να μην είναι τόσο γραφειοκρατικά, αλλά να πετυχαίνουν και αποτέλεσμα ουσιαστικό. Δηλαδή, απορροφήθηκαν, ας πούμε, 100 εκατομμύρια, λέω. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτής της απορρόφησης? Να μην απλώς χρήματα τα οποία πάνε σε μια μαύρη τρύπα. Και το άλλο είναι να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα χωρίς να αυξάνει τη γραφειοκρατία, να μειωθεί η γραφειοκρατία. Θα έλεγα ότι εδώ πάσχουμε και θα έπρεπε πρώτα η κεντρική διοίκηση να ακούσει προτάσεις και των ίδιων των εργαζομένων μέσα στη διοίκηση, όπως είπατε η κυρία πριν από την περιφέρεια, αλλά και άλλοι. Πολλοί έχουν καταθέσει προτάσεις. Υπάρχουν αρκετοί ευσυνείδητοι άνθρωποι. Βεβαίως. Βρίσκουν τείχο αυτές οι προτάσεις. Σε επιπλήττουν κιόλας. Χαλά το σύστημα. Βεβαίως, χαλάει το σύστημα για το σύστημα. Κοιτάξτε, έχει από τη μια τη γραφειοκρατία, την έλεγχη τη διαφθορά. Η διαφθορά βασίζεται στο γεγονός ότι είναι εξαιρετικά δύσκολα όλα τα πράγματα, είναι υπερβολικά γραφειοκρατικά και γενικά πρέπει κάποιος να έχει πρόσβαση, μέχρι τώρα τουλάχιστον, πρέπει να έχει πρόσβαση στα πολιτικά πρόσωπα για να έχει πρόσβαση σε προγράμματα κτλ. Ενώ δεν είναι αυτός ο στόχος ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, ο στόχος θα έπρεπε να είναι να πηγαίνουν πραγματικά τα χρήματα για να ενισχύσουν την οικονομία και τις κοινωνικές υποδομές και το περιβάλλον, βέβαια. Έτσι. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε αλλαγές μεταρρυθμίσεις στη διοίκηση και ξέρετε, ο τομέας ο οποίος δεν έχει απορροφήσει χρήματα είναι ο τομέας της διοικητικής μεταρρύθμισης. Ενώ υπάρχουν πολλά χρήματα για την οργάνωση της διοίκησης, αυτά τα χρήματα δεν έχουν απορροφηθεί. Για άλλη μια φορά είναι κρίσιμη τομή στο περιβάλλον, οι κοινωνικές υποδομές, η διοικητική μεταρρύθμιση, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η ανεργία, οι οποίες έχουν πάρα πολύ χαμηλή απορροφητικότητα. Δεν είναι τυχαίο βέβαια αυτό, έτσι. Και εκεί πέρα πρέπει να γίνει πραγματικά μια ειρηνική επανάσταση με τη συμμετοχή των πολιτών, με τη συμμετοχή των εργαζομένων, να περάσουμε από την οργή σε μια συνειδητή διάθεση αλλαγών. Να και να συμπαρασύρουμε και αυτό το γραφειοκρατικό πνεύμα και τη διαφθορά που υπάρχει στη διοίκηση. Έτσι, υπάρχουν δύο φοβιστικές αντικρουόμενες στάσεις. Η μία είναι, άμα φύγουμε από το ευρώ, θα ζοριστούμε λίγο, αλλά θα είμαστε μια χαρά με την τραχμή και να πάνε να πνιγούν. Ούτως ή άλλως μας πάνε για έξοδο. Η άλλη είναι, θα καταστραφεί η ανθρωπότητα αν φύγουμε από το ευρώ. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, επειδή ακριβώς είσαι στο κομμάτι των προγραμμάτων της περιφέρειας, ποιες ήταν οι άμεσες απώλειες για την Ελλάδα? Οι άμεσες, πραγματικές. Άσε τα ντόμινο και ποιους θα παρασύρουμε και ποιους θα παρασύρουμε.
Άμεσα, τι θα συμβεί. Βεβαίως. Κοιτάξτε, νομίζω, για να είμαστε ειλικρινείς, η θέση της Ελλάδας, το λέμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με την ανακοίνωση πράσινη, είναι στην Ευρωζώνη. Δεν μπορούμε να πάμε πίσω. Και για λόγους πολιτικούς. Εμείς θέλουμε να ενωθεί η Ευρώπη και το ευρώ να είναι σύμβολο ενότητας, όχι σύμβολο διαχωρισμού. Και γι' αυτό το λόγο θα έπρεπε όλοι και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη να προτείνουμε λύσεις για να προχωρήσει η ενοποίηση ευρωπαϊκή. Άρα λοιπόν το να συζητάμε αποχώρηση από το ευρώ σημαίνει ότι υπάρχει μια πολιτική ήττα. Όχι μόνο για τη χώρα μας, υπάρχει μια πολιτική ήττα για το όραμα που ήθελε να φτιάξουμε ένα κοινό σπίτι όπου θα μειωθούν οι διαφορές μεταξύ των κοινωνιών. Η Ευρωζώνη έχει διαφορετικά προβλήματα. Η απάντηση στα προβλήματα αυτά είναι περισσότερη οικονομική, φορολογική και κοινωνική ενοποίηση. Εκεί λοιπόν δεν είναι θέμα μόνο νομίσματος, δηλαδή γίνεται λάθος συζήτηση στην Ελλάδα. Τι θα γίνει, επιστρέψουμε στη δραχμή. Ναι, αλλά αυτό σημαίνει και οπισθοχώρηση πολιτική. Εμείς θέλουμε να είμαστε κομμάτι μιας Ευρώπης που προχωράει μπροστά. Όχι μιας Ευρώπης που διαλύεται. Τώρα, στο οικονομικό επίπεδο και στο κοινωνικό. Σαν χώρα είμαστε πάρα πολύ εξαρτημένοι από τις αγωγές. Το πρώτο πράγμα που μας επηρεάζει πάρα πολύ και θα το δει κανείς αν αναλύσει γιατί φτάνουμε σε αυτό το μεγάλο έλλειμμα και στο εμπορικό σωζύγιο και γενικά στα ελλείμματα και στο χρέος, είναι οι τεράστιες αγωγές ορυκτών καυσίμων και πρώτων υλών. Είμαστε πάρα πολύ εξαρτημένοι από τα ορυκτά καύσιμα. Για να πετύχουμε δημοσιονομικούς στόχους, θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Δηλαδή, να βελτιώσουμε και την αποτελεσματικότητα των κτηρίων και να παράγουμε ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και να έχουμε μέσα μεταφορά στα οποία θα βασίζονται κυρίως σε ανανεώσιμες πηγές και σε τοπικούς πόρους. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε στις πρώτες ύλες. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πρώτων υλών. Μάλιστα, σας λέω πράγματα τα οποία και το Κοινοβούλιο πριν από δύο μέρες ψήφισε με μεγάλη πλειοψηφία. Μάλλον χτες. Ψήφισαμε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Το θέμα είναι. Αυτό λοιπόν είναι μια στρατηγική διαφορετική από αυτή πώς που συζητάμε. Πώς θα διαχειριζόμαστε όλο αυτό. Ακριβώς, δηλαδή εκεί πέρα είναι. Τώρα, εάν εμείς πούμε απλώς ότι δεν θέλουμε, δεν ασχολούμαστε με την εξοικονόμηση ενέργειας, δεν απεξαρτιόμαστε από το πετρέλαιο και απλώς επιστρέφουμε στη δραχμή, γιατί μπορούμε να κάνουμε πολιτική με τη δραχμή, σας λέω ότι την επόμενη μέρα ένα ευρώ θα είναι 1.200 δραχμές. Δηλαδή θα έχουμε μία κατάρρευση, άλλοι λένε για 70% υποτίμηση, αλλά η πιο πιθανή περίπτωση είναι ένα ευρώ να κοστίσει 1.200 δραχμές. Και υποθέτω δεν όλα λοιπόν αυτά που σήμερα εισάγουμε. Στην πρόσβαση στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντάξει, η πρόσβαση ανάπτυξη μπορεί να υπάρχει, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Όταν, για παράδειγμα, το πετρέλαιο, τα τρόφιμα, οι πρώτες ύλες, τα υλικά και τα φαρμακεία και όλα αυτά πληρώνονται με ευρώ, τότε σημαίνει ότι θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τουλάχιστον ένα μεγάλο διάστημα. Αλλά κυρίως είναι πολιτικό το θέμα. Δηλαδή, θέλουμε να είμαστε μια Ευρώπη που προχωράει μπροστά ή θέλουμε να αποκοπούμε από την Ευρώπη. Εκεί είναι το ερώτημα, πρέπει να απαντήσουμε ένα ναι. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη να κάνει έναν άλλο διάλογο. Βεβαίως. Διότι οι πολιτικές απαντήθησαν μικρές, λανθασμένες, λίγες και, εν πάση περιπτώσει, δεν μας κάνουν. Και πρέπει να αλλάξουν. Βεβαίως. Σε μια άλλη κατεύθυνση. Υπάρχουν αλλαγές στους πολιτικούς σχεδιασμούς και νομίζω είναι πολύ σημαντικό ότι δεν πρέπει να είμαστε. Δεν μπορείς να μια ευρωπαϊκή φτώχεια στο όνομα των αγορών. Κοίταξε, νομίζω ότι είναι καλή ευκαιρία να συμμετάσχουμε στις αλλαγές που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στους πολιτικούς σχεδιασμούς. Και αυτό που είναι στη Γαλλία. Είναι πιθανό ότι σε εκλογές του 2013 οι πράσινοι μαζί με τους σοσιαλδημοκράτες θα μπορούν να σχηματίσουν μια κυβέρνηση, αν πάνε καλά τα πράγματα. Να δούμε να σχηματίζουν στην Ελλάδα κυβέρνηση. Αυτό είναι το δράμα μας. Εντάξει, αλλά για να μετασχηματιστεί η Ευρωζώνη, να μεταρρυθμιστεί η Ευρωζώνη, χρειάζονται αλλαγές. Βεβαίως. Και η Ελλάδα νομίζω ότι αν συμμετάσχει σε αυτές τις αλλαγές και δεν αποκοπεί, δεν μείνει στο περιθώριο, θα υποφεληθεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χρυσόγειο. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Θέλω να σας πω ένα πολύ ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Κυρίες και κύριοι, κάπως έτσι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό μας οδηπορικό στην ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Καλό Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα στις 3:30 το μεσημέρι θα είμαστε και πάλι στον αέρα. Γεια σας.